Αυτά τα λένε από γλανάζεσαι στα χέρια σας τι είναι. Είναι τα... αυτοί που είναι για να περάσουν από τον γιατρό. Είστε εδώ υπάλληλος του... Όχι, και εγώ ήρθα για να περάσω από τον γιατρό. Λοιπόν, έχετε φροντίσει και κρατάτε δηλαδή επετηρίδα. Όποιος θα έρθει πρώτος παίρνει τα βιβλιάρια και μετά βάζουμε τα νούμερα. Μόνοι σας δηλαδή εδώ, έτσι. Ναι. Αυτό έχει ξανασυμβεί σε εσάς, το έχετε ξανακάνει εσείς. Όχι. Άλλη φορά δεν ήρθα εγώ. Κάθε φορά δηλαδή αυτό το ίδιο πράγμα γίνεται. Ο πρώτος που θα έρθει παίρνει τα βιβλιάρια, τα μαζεύει για να κρατηθεί μια σειρά. Ναι. Από τις 4, από τις 5. Σειρά πρέπει να πιάσεις από 6. Και περιμένεις και έρχονται 7 πλασέδες να λανσάρουν τα φάρμακα και περιμένεις ποιος πότε θα πληρώνουμε και θα περιμένεις. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Εσείς έχετε τύχει ποτέ εσάς να σας καλέσει γιατρός στο ιατρείο του για εξετάσεις? Πολλές φορές. Και πολλές φορές έχω πληρώσει. Περιμένω το γιατρό να γράψει τα φάρμακα, τα κυκλοφοριακά. Ήρθα την Τρίτη, είχαν επιτροπή. Σήμερα πάλι επιτροπή. Πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, δεν βρίσκω πόρτα ανοιχτή για κανένα γιατρό. Τι να κάνω. Πόση ώρα περιμένετε εδώ? Α, περιμένω από τις 7 η ώρα είμαι. Τι ώρα είναι τώρα, ρολόι δεν έχω. Έχει έρθει ο άντρας μου από τις 5 η ώρα και πήρε αριθμό. Και πήρε το 6 νούμερο. Πήρε το 1 κάτω στον καρδιολόγο. Ο καρδιολόγος δεν έχει έρθει ακόμα. 4 ώρες πρέπει να έρθουμε. Πιάνουμε σειρά και τώρα έρχομαι που είναι για να έρθει και λέει ότι είναι ασθενής. Ενώ απ' έξω δεν είχαν τυχοκολλήσει τίποτα. Αύριο πρέπει να ξανάρθω στις 4 η ώρα. Τι μέτρα θα πάρετε για αυτά τα έσχη? Κοίταξε Νίκο, είναι μια κατάσταση απαράδεκτη. Από τους γιατρούς, από τους άθλιους που πληρώνεις. Λοιπόν, πρέπει να σου πω το εξής. Και μάλιστα θέλω να πω κάτι. Αυτό που ξεκινήσαμε στην αρχή, πριν αρχίσει η εκπομπή. Ναι. Ότι όταν υπάρχει φοβερή ζήτηση, υπάρχει πληθωρισμός του επαγγέλματος. Που σου ζητάνε δουλειά κάθε μέρα. Ότι δεν είναι δυνατόν να σταθεί σε κάποιους οι οποίοι δεν τηρούν το ωραριό τους γιατί δεν πάρει τους καινούριους που πεινάνε. Έτσι. Έτσι. Γιατί δεν τους λοιπόν, διώχνεις αυτούς? Έχουμε αρχίσει ήδη. Έχουμε αρχίσει ήδη και διώχνουμε. Όποιος είμαι αποφασισμένος, κοίταξε τα δεις, αν δεν διορθωθεί αυτή η κατάσταση, μέχρι το καλοκαίρι εγώ θα φύγω. Στο δηλώνω ναι. Την εκπομπή αυτή. Ναι. Είναι αδύνατον να κάνεις δουλειά. Είναι η μεγαλύτερη, δηλαδή σίγουρα η μεγαλύτερη πληγή. Δεν θέλεις να μου πεις ότι παρετήσεις σίγουρα το καλοκαίρι. Γιατί κοίταξε, θα αλλάξει η κατάσταση. Άκουσε. Με αυτή την οτροπία και με αυτή την κάλυψη που έχεις εσύ από ό,τι έχω δει, έχω καταλάβει από τους υπουργούς που δεν σε γονεύουν, σε βλέπω στην Πάτρα, Γρηγόρη. Είμαι αποφασισμένος να χτυπήσω το μαχαίρι γροθιές. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, να μείνω λίγο σε αυτό. Εφόσον βλέπουν ένα γιατρό, ένα συνάδελφό του και είναι αποφασισμένο να το χτυπήσει αυτό το πράγμα και αν δεν έχει αποτελεσματικότητα να φύγει, γιατί συνεχίζουν? Δεν υπολογίζουν πολύ τα λεφτά που παίρνουν ή την πελατεία που έχουν? Δεν υπάρχει κανένα να πάρει. Ας με διώξεις, δεν με νοιάζει. Δεν υπάρχει κανένα να παίρνει λιγότερο από 180-200.000 σήμερα. Γιατρός. Γιατρός πήγε. Με τη δουλειά αυτή, μία-δύο ώρες. Τίποτα δηλαδή. Εάν ναι. Μάθουν ότι απολυθήκαν 100-150, πιστεύω να στρώσουν. Μάλιστα. Αυτό πιστεύω. Διότι είναι... Εάν δεν απολυθούν 100-150, Νίκο, δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, για να δούνε ότι υπάρχει και θα σε αφήσουν, Γρηγόρη μου, να το κάνεις αυτό το πράγμα ή θα σου πούνε... Όχι, πρέπει να πω από την κυβέρνηση, έχω ενθαρρυντικά σημεία προς αυτή την κατεύθυνση. Ποια κυβέρνηση δηλαδή? Την κυβέρνηση αυτή. Εγώ δεν βλέπω ενθαρρυντικά από τις κουβέντες που κάνω στον τομέα τουλάχιστον που είσαι εσύ. Δεν βλέπω. Εάν έχεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας την ενθάρρυνση ή του Υπουργού Οικονομικών. Αλλά... Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας εκφράζει δημοκρατικά λόγια για το έργο που επιτελέσαι αυτό. Το ξέρω. Αν εννοείς αυτό, ναι. Αλλά από τους άλλους, ας μην το κουβεντιάσουμε γιατί μπαίνουμε στο πολιτικό κουτσομπολιό και δεν με ενδιαφέρει. Το είκα. Είναι ο μεγαλύτερος κοινωνικής ασφάλειας. Ο μεγαλύτερος φορέας κοινωνικής ασφάλειας. Στην ταμπέλα είναι, Γρηγόρη. Περίμενε. Ναι. Κύριο που δεν πρέπει από εδώ και πέρα να προσέχουμε όλοι μας, γιατί ναι. Ξέρω ακριβώς τι πιστεύεις εσύ. Ναι, ναι, κουβαλάμε ναι. Τώρα στο νερό, στο μήλο τη ιδιωτική ασφάλεια. Δεν υπάρχει θέμα, γι' αυτό φωνάζω. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Βέβαια, δηλαδή, και κάθε βολή εναντίον του ΙΚΑ. Πρέπει... Εκεί θα έμπαινα τώρα. Εκεί θα έμπαινα διότι δέχεσαι, όχι εσύ. Το ΙΚΑ δέχεται μια άγρια επίθεση από κάποιους δικαστές που βγάλανε κάποιες αποφάσεις. Προχθές δεν μου έβγαλε μια απόφαση ένας δικαστής που ήταν ένας διαγωνισμός και μου ακύρωσε το διαγωνισμό. Με αποτέλεσμα να πηγαίνω για το 1996 για αναλυτές ανοσοβιολογικών, αναλυτές και ορμονολογικούς. Με αποτέλεσμα να παραδίδεται το ΙΚΑ έτσι στα χέρια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για 1,5 χρόνο. Και τι αφορούν, ποιες περιπτώσεις και πόσο κόσμο αφορούν αυτά τα μηχανήματα, γιατρέ Σολομέ? Τι κατηγορίας κόσμου, γυναικών? Και γυναίκες ναι. Και στους αντικαρκινικούς δείκτες, δηλαδή γενικότερα. Ναι. Και ορμονολογικούς. Ναι. Λοιπόν, η δαπάνη εντάξει, εξετάσεις θα γίνουν. Αν δεν έχω εγώ τον αναλυτή για να τον δουλέψω στα υποκαταστήματα τα δικά μου, θα πάει σε ιδιωτικά.
Δηλαδή εσύ δέχεσαι μια επίθεση από τους γιατρούς, από το κατεστημένο των γιατρών. Δέχεσαι μια επίθεση. Φαρμακοβιομηχάνους και φαρμακοβιομηχάνους. Από τον Γιαλακόπουλο που πρέπει κάθε τόσο ο Μπράγκοβιτς να παίρνει και ο άλλος ο Πάσπαλιε και να πρέπει κάθε φορά που θα κάνει ο Παναθηναϊκός να αυξάνονται τα φάρμακα, τη τιμή των φαρμάκων και λοιπά. Παρότι τέλος πάντων ευνοήθηκαν πολύ και από τα φάρμακα. Ναι, εμπνεύμαστε εντός. Έχεις λοιπόν από τους συναρμόδιους υπουργούς με το ΙΚΑ πόλεμο, από τους γιατρούς πόλεμο, από τους φαρμακοβιομήχανους και εισαγωγείς πόλεμο. Να σου βάλει όλα μου. Δηλαδή θα επιβιώσει το μήνες. Τους διαπίδες με τους συντελεστές στις οικοδομές. Τους εργολάβους. Ναι, που δεν έχουν πόλεμο ακόμα. Που πάνε να καταργήσουν τους συντελεστές. Μάλιστα. Τους οικοδομικούς. Ναι. Τους ενοδόχους που θέλουν μείωση των εισφορών. Ναι. Έχουμε πόλεμο φοβερό δηλαδή. Και τώρα με το σύστημα της πληροφορικής που μπαίνει, που πρόκειται να υλοποιήσουμε, που είναι 18 δισεκατομμυρίων, αντιλαμβάνεσαι ότι μπαίνουν μεγάλα συμφέροντα εκεί. Λοιπόν, να μην πούμε εκεί για να τελειώσουμε ποτέ. Να μείνω μόνο στον τομέα υγεία, διότι ένας συνταξιούχος, όσα και αν έχει τραβήξει τη ζωή του, σου λέει: α, εν πάση περιπτώσει στα γερατιά, να πάω όταν πονώ, κάπως κάποιος να με δει. Αυτή την ευαισθησία ο Παπανδρέου την είχε, αλλά και τα συστήματα υγείας εγκατέλειψε και όλα αυτά τα εγκατέλειψε. Και ο κύριος Κρεμαστήρος τώρα θέλει να μας βάλει το σύστημα της Σουηδίας και το σύστημα της Αγγλίας. Εν πάση περιπτώσει, η μόνη ελπίδα, Γρηγόρη, του κόσμου. Δεν είσαι υπέρ του ενίο φορέ, γιατί έχω ξέρει από παλιά. Ναι, είμαι και τώρα. Αλλά είναι προς το παρόν το ΙΚΑ, διότι μέχρι να τα φτιάξετε όλα αυτά, οι περισσότεροι θα έχουν ψοφήσει. Θα έχουν πεθάνει, Γρηγόρη. Κοίταξε, αντιθέτως, έχουμε αυξημένο προσδόκιμο επιβίωσης στην Ελλάδα. Όσο περνά τα χρόνια, ζούμε περισσότερο. Εσύ πιστεύεις ότι θα επιβιώσεις, δηλαδή εσύ, με όλα αυτά τα μέτωπα. Ε, με το Θεό σου. Κοίταξε, πιστεύω ότι όλοι αυτοί που είπαμε, που αναφέραμε, είναι θαρσίδι. Όλοι θαρσίδι. Εκβιαστές είναι, κλέφτες και απατεώνες και μπορείς να τους καταλαβαίνεις. Αρκεί να σου πω ότι πιάνω και στις 12 και στις 1 τη νύχτα στο σπίτι μου να χωρίζω. Τη γυρίζω μου να χωρίζω. Δεν φοβάμαι τίποτα.